Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2024 και αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας όπως τις καταγράφει η Θεσσαλία Τηλεόραση. Βασική μας επιδίωξη είναι η βιώσιμη μείωση των φόρων, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην διάρκεια της εκδήλωσης των εγγενείων του νέου κτηρίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο οποίο θα εργάζονται 1.500 υπάλληλοι. Ο Πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι είμαστε σε διαρκή πόλεμο με την φοροδιαφυγή και έχουμε την πρόθεση να μειώσουμε περαιτέρω τους φόρους έως το 2027. Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε σταδιακή μείωση των φόρων μέχρι το τέλος της θητείας το 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο χαιρετισμό του για τα εγγένεια του νέου κτηρίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στον Ταύρο. Βασική μας επιδίωξη είναι η βιώσιμη μείωση των φόρων, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ τόνισε ότι είμαστε σε διαρκή πόλεμο με τη φοροδιαφυγή. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι όσο μειώνεται η φοροδιαφυγή, όσο περιορίζεται το κενό στον ΦΠΑ, όσο εξιχνιάζονται μεγάλες φορολογικές και τελωνειακές απάτες που απαιτούν μια ειδική εξειδίκευση, τόσο θα προσθέτεται παραπάνω έσοδα στα ταμεία του κράτους. Σε ό,τι αφορά την ΑΔΕ, σημείωσε πως πρόκειται για μια υπηρεσία που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων προηγμένων χωρών. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, η ΑΔΕ οικοδομεί ένα νέο μοντέλο κεντρικών δομών. Όπως είπε, θα είναι με μεγαλύτερη ταχύτητα, καλύτερη εξυπηρέτηση και διαφάνεια για τους φορολογουμένους, με παράλληλη ανάπτυξη ψηφιακού εξυγχρονισμού με τη χρήση και τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι και οι πιο δύσπιστοι αναγνωρίζουν ότι όλα τα τελευταία χρόνια οι φορολογικές αρχές της χώρας έχουν κάνει βήματα μπροστά. Η ΑΔΕ με την παρουσία της έχει συντελέσει πάρα πολύ σε αυτό, πάνω από το 50%, συγγνώμη, πάνω από το 90% των υπηρεσιών της παρέχεται πλέον ψηφιακά. Πάνω από το 90% επαναλαμβάνω. Και το σύστημα επαφής και εξυπηρέτησης των φορολογουμένων αλλάζει, καθώς παράλληλα προχωρεί ο οργανωτικός μετασχηματισμός της ΑΔΕ. Ήδη έχουμε δει σειρά βελτιώσεων στον τρόπο λειτουργίας, καθώς η ΑΔΕ οικοδομεί ένα καινούριο μοντέλο εξυπηρέτησης πολιτών. Αυτό το υπερσύγχρονο, φιλικό προς το περιβάλλον, φιλικό προς τους εργαζόμενους κτίριο, είναι και ο καθρέφτης της σημαντικής πρόοδου που η ΑΔΕ έχει επιτελέσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, από τότε που ιδρύθηκε, σε εξαιρετικά δύσκολες και σκληρές συνθήκες. Μέχρι σήμερα αναφέρομαι ιδιαίτερα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της και στον τρόπο με τον οποίο ο πολίτης, ο επιχειρηματίας βιώνει την επαφή του με τις φορολογικές αρχές. Πολύ μεγάλη επανάσταση της ψηφιοποίησης του κράτους προφανώς έχει και πλήρη αντανάκλαση στα πολύ ψηλά ποσοστά επικοινωνίας που γίνονται πια με ψηφιακό τρόπο. Αν δεν είχαμε κάνει αυτήν την πολύ μεγάλη πρόοδο στον τρόπο λειτουργίας της ΑΔΕ, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε υπηρετήσει με συνέπεια και την κεντρική μας επιλογή, από τότε που μας εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, να προχωράμε σε σταδιακές αλλά δημοσιονομικά βιώσιμες μειώσεις των φόρων. Διότι τα αυξημένα έσοδα σε μια οικονομία μπορούν να προέρθουν είτε από την ίδια την ανάπτυξη, από την αύξηση του ΑΕΠ, και η χώρα μας σήμερα είναι πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα, είτε από την μείωση της φοροδιαφυγής, μιας πρακτικής την οποία πολλές φορές έχουμε στυλιτεύσει και με την οποία βρισκόμαστε σε διαρκή πόλεμο. Και όσο μειώνεται η φοροδιαφυγή, όσο περιορίζεται το κενό στον ΦΠΑ, όσο καταφέρνεται και εξιχνιάζεται μεγάλες φορολογικές ή τελωνειακές απάτες που απαιτούν μια ειδική εξειδίκευση, τόσο θα προσθέτεται παραπάνω έσοδα στα ταμεία του κράτους, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε με την πολιτική μείωσης των φόρων, κάτι το οποίο έχουμε πρόθεση να κάνουμε μέχρι το τέλος τουλάχιστον της κυβερνητικής μας θητείας το 2027. Οπότε αυτό το οποίο γίνεται στην ΑΔΕ με την στήριξη των χιλιάδων υπαλλήλων έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία συνολικά για την πορεία της εθνικής οικονομίας και συνολικά προφανώς για την πορεία των εσόδων του κράτους. Αντιμέτωπος με την τσιμπίδα του νόμου βρέθηκε ένας 17χρονος στη Λάρισα, ο οποίος συνελήφθη γιατί έκλεψε τον πατριό του.
Συγκεκριμένα σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή χρηματοκιβωτίου με κοσμήματα εκτιμόμενης αξίας 30.000 περίπου ευρώ, το οποίο βρισκόταν στην κρεβατοκάμαρα της οικίας του. Για τις διαστάσεις που λαμβάνουν τα περιστατικά παραβατικότητας με πρωταγωνιστές ανήλικους, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Λάρισας, Γιάννης Παναγιώτου. Δικογραφία έχει σχηματιστεί σε βάρος ενός 17χρονου Λαρισαίου και άλλων δύο πιθανότατα συνεργών του για κλοπή χρηματοκιβωτίου από διαμέρισμα στην πόλη της Λάρισας. Η κλοπή έγινε την περασμένη Παρασκευή 25 Οκτωβρίου, όταν ο 48χρονος πατριός του 17χρονου κατήγγειλε στην αστυνομία πως εκλάπη από αγνώστο χρηματοκιβώτιό του με κοσμήματα εκτιμόμενης αξής 30.000 περίπου ευρώ, το οποίο βρισκόταν στην κρεβατοκάμαρα της οικίας. Στα δεκάδες περιστατικά παραβατικότητας με πρωταγωνιστές ανηλίκους, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Λάρισας, Γιάννης Παναγιώτου. Με αφορμή τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας νέων αλλά και μαθητών, έχουμε να πούμε το εξής, ότι η βία βρίσκεται στην ίδια την κοινωνία. Εδώ, σε αυτή που ζούμε, τα παιδιά δεν βρίσκονται σε γυάλα. Αντικειμενικά γίνονται αποδέκτες αυτής της κατάστασης. Μέσα στα σπίτια τους, όπου ο μισθός δεν φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα. Είναι και αυτό μια μορφή βίας, όπου μπορεί ένας ή και οι δύο γονείς να βρίσκονται αντιμέτωποι με την ίδια την ανεργία. Σε ένα σχολείο που για να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα βγάζει αυταρχικούς κανονισμούς, για τους οποίους εμείς οι γονείς κρατούμε πολύ μικρό καλάθι. Ακριβώς γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. Όπως ανέφερε ο κύριος Παναγιώτου, η ενεργοποίηση υφιστάμενων θεσμών, όπως αυτός του ψυχολόγου στα σχολεία, μπορεί να δημιουργήσει ένα σημαντικό προληπτικό ανάγχωμα τόσο σε εκδηλώσεις παραβατικών συμπεριφορών, όσο και στην αποφυγή επικίνδυνης κλιμάκωσής τους, ενώ σημείωσε πως στο Δήμο Λαρισαίων υπάρχουν 29 ψυχολόγοι για σχεδόν 150 σχολεία. Ένα σχολείο λοιπόν που είναι το ίδιο εξεταστική αρένα και δημιουργεί αντί για την αλληλεγγύη τον ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών για να επιτύχουν σε μία θέση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένα τέτοιο σχολείο χωρίς ψυχολόγους μόνιμους, χωρίς μέρημνα, θα σας πω το εξής, ότι ψυχολόγοι αυτή τη στιγμή στα όρια του Δήμου Λαρισαίων είναι 29 ψυχολόγοι για 150 σχολεία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ένα τέτοιο σχολείο δεν μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Χρειάζεται ένα σχολείο το οποίο να μορφώνει ολόπλευρα και να μην εξοντώνει, να μην είναι εξεταστική αρένα και βεβαίως με την κατάλληλη στελέχωση από ειδικούς ψυχολόγους αυτό το πρόβλημα σιγά σιγά να αντιμετωπιστεί. Δεν γίνεται να λυθεί με πλατφόρμες που απλώς θα καταγράφουν περιστατικά. Την αγανάκτησή τους εκφράζουν οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας μετά την εξάπλωση της ευλογιάς των εγωπροβάτων και καταγγέλουν πως ακόμη δεν έχουν εισπράξει αποζημιώσεις για το ζωικό κεφάλαιο που έχει χαθεί, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει χρήματα ούτε για την επιδημία αλλά ούτε και για τις καταστροφές από την κακοκαιρία Ντάνιελ το περασμένο Σεπτέμβριο. Σε απόγνωση βρίσκονται πλέον χιλιάδες κτηνοτρόφοι στη χώρα μετά την εξάπλωση ευλογιάς των εγωπροβάτων και τις νέες απαγορεύσεις που τέθηκαν σε ισχύ. Με δεδομένο το ιός της ευλογιάς των προβάτων διατηρείται στο περιβάλλον για 6 μήνες, κτηνοτρόφοι εκφράζουν αμφιβολίες τους για το κατά πόσο θα έχει λυθεί το πρόβλημα σε 10 ημέρες όσο θα διαρκέσουν τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο. Η ευλογιά αυτή τη στιγμή σχεδόν έχει φτάσει σε όλη τη χώρα. Έχει γεμίσει όλη η Ελλάδα. Οι μόνοι που το πληρώνουν είναι οι κτηνοτρόφοι, ειδικά η Θεσσαλία, η καταστραμμένη Θεσσαλία μετά τις πλημμύρες. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως έχουν μείνει χιλιάδες αρνιά διάθετα, τα έχουμε στους στάβλους μέσα. Η καταστροφή είναι τεράστια. Ζωοτροφές στο κράτος δεν μας βοήθησαν μέχρι σήμερα. Σε ό,τι έχουμε ζητήσει τα έχουν απορρίψει όλα. Οπότε από εδώ και πέρα είναι έξοδος από το επάγγελμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Η καταστροφή είναι τεράστια. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο αυτό το κακό. Αντέξαμε την πλημμύρα, αντέξαμε την Πανόλη, αυτό δεν θα το αντέξουμε. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας Ζήσης Παρλίτσης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια για την αδικαιολόγητη αδράνεια που παρατηρείται από την πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές στην αντιμετώπιση των πρόσφατων κρίσεων ζωονόσων που πλήττουν τον κτηνοτροφικό κλάδο. Έχουν μείνει τα αρνιά και τα πρόβατα στις μονάδες μας. Είναι αδιάθετα. Πόσο να αντέξουμε εμείς από τη στιγμή έχουν αδειάσει αποθήκες από ζωοτροφές όλων των κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα. Πρέπει να πάρουν μέτρα άμεσα. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
δεν θα υπάρξει προβατίνα και αρνή σε όλη τη χώρα. Δηλαδή αυτό το που γίνεται τώρα. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες από όλους. Από όλους τους που, οι οποίοι έφεραν αυτή την κατάσταση με αυτές τις ασθένειες. Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Εδώ και τώρα. Όπως σημείωσε ο κύριος Παρλίτης, τα μνοερήφια που προορίζονταν για σφαγή παραμένουν αδιάθετα, ενώ το εισόδημα των κτηνοτρόφων έχει εξαφανιστεί, οδηγώντας πολλές μονάδες σε οικονομική κατάρρευση. Η Θεσσαλία αυτή τη στιγμή έχει χάσει 105.000 από τον Ντάνιελ και από την Πανόλη. Αν συνεχιστεί αυτό με την ευλογιά, θα μιλάμε για τεράστια νούμερα. Πόσο να αντέξει, όχι μόνο η Θεσσαλία, και όλη η Ελλάδα. Η καταστροφή είναι τεράστια. Αλλά και ο κτηνοτρόφος. Πόσο άλλο θα αντέξει, γιατί ο μόνος που πληρώνει αυτή την ιστορία είναι ο κτηνοτρόφος. Ούτε ο έμπορας θα πάει κάτι, κανένας δεν θα πάει. Ο μόνος που θα την πληρώσει είναι ο κτηνοτρόφος, ο οποίος με νύχια και με δόντια κοιτάει να κρατήσει το κοπάδι του την τελευταία χρονιά, με τόσα κακά που έχουν συμβεί στην κτηνοτροφία. Μέτρα στήριξης στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν τα κοπάδια τους από τον ιό της ευλογιάς, ζητάει ο απερχόμενος πρόεδρος του Κτηνιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, Παύλος Σταματόπουλος. Ο κύριος Σταματόπουλος ανέφερε πως πρόκειται για μία νόσο που χαρακτηρίζεται τόσο από υψηλή μεταδοτικότητα όσο και από υψηλή θνησιμότητα, αφορώντας κυρίως πρόβατα και έρχεται να χτυπήσει ξανά μετά την πανόλη, την προβατοτροφία. Μέτρα στήριξης στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν τα κοπάδια τους από τον ιό της ευλογιάς ζητεί ο απερχόμενος πρόεδρος του Κτηνιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, Παύλος Σταματόπουλος. Ο κ. Σταματόπουλος ανέφερε πως πρόκειται για μια νόσο που χαρακτηρίζεται τόσο από υψηλή μεταδοτικότητα όσο και από υψηλή θνησιμότητα, αφορώντας κυρίως πρόβατα και έρχεται να χτυπήσει ξανά μετά την πανόλη την προβατοτροφία. Παράλληλα, εμφανίστηκε ικανοποιημένος με τα αντανακλαστικά της πολιτείας, λέγοντας πως ελήφθησαν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό της ευλογιάς και υπογράμμισε πως ο ιός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος θεωρητικά ακόμη και από την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος. Μιλάμε για μία νόσο εξαιρετικά μεταδοτική, ιογενή νόσο, που προσβάλλει τα εγωπρόβατα, κυρίως τα πρόβατα. Χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και θνησιμότητα στα κοπάδια. Είναι μία νόσος η οποία δεν αφορά τον άνθρωπο, ο άνθρωπος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και ο άνθρωπος δεν νοσεί από τον ιό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε, ώστε να αποφεύγεται η παραπληροφόρηση. Τώρα το σημαντικό όμως είναι, αυτό που μας απασχολεί άμεσα, είναι πως οι χώρες στις οποίες εμφανίστηκαν κρούσματα ευλογιάς, δυστυχώς οι οικονομικές επιπτώσεις ήταν βαρύτατες και ο λόγος για τον οποίο πρέπει να τρέξουμε και να λάβουμε μέτρα άμεσα, τα οποία όσο ενημερώνομαι έχουν ήδη ληφθεί, είναι ακριβώς αυτός, για να προλάβουμε τις οικονομικές επιπτώσεις που συνοδεύουν την εμφάνιση τέτοιων κρουσμάτων. Ο ιός έχει μια περίοδο επώασης 8 έως 13 ημέρες. Μπορεί να ξεκινήσει από τις 4 ημέρες και να φτάσει μέχρι και τις 21 μέρες η περίοδος επώασης. Μέσος όρος είναι 8 με 13 ημέρες. Μετά από την περίοδο επώσης ουσιαστικά παρατηρείται στα ζώα αυτά τα οποία νοσούν υψηλός πυρετός, ρινίτιδα, επιφυκίτιδα, κατάπτωση, ανορεξία και αμέσως μετά ουσιαστικά εμφανίζονται, και αυτό είναι σημαντικό για τους κτηνοτρόφους οι οποίοι θα πρέπει να έχουν το νου τους στην περίπτωση που παρατηρήσουν κάποιες δερματικές αλλοιώσεις στα ζώα τους, κυρίως στα σημεία του σώματος όπου δεν υπάρχει τρίχα. Ουσιαστικά οι περιοχές αυτές είναι η κοιλιά, η μαστή, οι μασχάλες, η ιστορική επιφάνεια των μυρών. Στη βάση της ουράς επίσης βλέπουμε πολύ συχνά αλλοιώσεις. Είναι μεγάλες κόκκινες αλλοιώσεις, οι οποίες μετά από κάποιο διάστημα αντικαθίστανται από εφελκίδες. Οι εφελκίδες είναι τα κάπαλα, το λέω απλά για να το καταλάβουμε. Οπότε σε περίπτωση που κάποιος κτηνοτρόφος παρατηρήσει κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώσει τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, ώστε αυτές να περιορίσουν τα κρούσματα και τη διασπορά του ιού όσο πιο γρήγορα γίνεται. Για μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει και οι κρεοπόλες, κάνει λόγο ο πρόεδρος των κρεοπολών Λάρισας, κύριος Ευάγγελος Ρίζος, σχετικά με την ευλογιά των εγωπροβάτων, που αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα θα οδηγήσει σε αδιέξοδο πολλούς επαγγελματίες που θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο στις επιχειρήσεις τους, αφού τα προβλήματα όλο ένα και μεγαλώνουν. Η ακρίβεια, το φορολογικό, το ενεργειακό και τώρα η ζωονόση έχουν προκαλέσει ασφυξία στον κλάδο των κρεοπολών.
Ο πρόεδρος των Κροπολών Λάρισας, Ευάγγελος Ρίζος, περιέγραψε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, θα οδηγήσει σε αδιέξοδο πολλούς επαγγελματίες που θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο στις επιχειρήσεις τους, αφού τα προβλήματα ολοένα και μεγαλώνουν. Ήταν κάποια καταστήματα που κλείσανε μέχρι τώρα λόγω κάποιων συνθήκων που υπήρχαν, ενεργειακό, που μας επηρέασε αρκετά, μπορώ να πω, το ενεργειακό. Ήταν οι συνθήκες που ζούμε καθημερινά, που βιώνουμε όλοι μας κάθε μέρα και βλέπουμε πόσο δύσκολη είναι η αγορά, πόσο τα οικονομικά σε κάθε νοικοκυριό έχουν στενέψει, οπότε είναι λογικό και επόμενο και η αγορά να στενεύει και να μην υπάρχει ρευστότητα. Τώρα έχουμε ένα καινούριο πρόβλημα που έχει έρθει και στα καταστήματά μας αυτή τη στιγμή, που είναι η ζωονόση, όπως είναι η πανόλη και η ευλογιά. Ευχόμαστε τουλάχιστον αυτό να είναι στο δεκαήμερο, όπως λένε, να μην εξαπλωθεί η ζωονόση της ευλογιάς και να έχουμε και άλλες καραντίνες και άλλες περαιτέρω κλειστά τα σφαγεία, που σημαίνει εκ των πραγμάτων, ναι, κλειστά πλέον θα έχουμε και θα κλείσουν και καταστήματα. Είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουμε πλέον με τόσες δυσκολίες που έχουμε περάσει τα τελευταία τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Όπως τόνισε ο κύριος Ρίζος, η ευλογιά των προβάτων και οι πανόλοι έχουν κάνει διστακτικούς τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα ένα μικρό ποσοστό να έχει σταματήσει τις αγορές τους στα κρεοπολία. Στα άλλα τα κρέατα δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι διστακτικός καθόλου. Στο μοσχάρι, στο χοιρινό όχι. Στο πρόβατο και σταρνάκι έχει μια δυσκολία εκεί, ένα προβληματισμό. Βέβαια, ό,τι είχαμε για το τριήμερο από μικρά αμερικαστικά ξεπουλήσαμε, γιατί ήταν λίγα, ελάχιστο. Ο κόσμος μας δίνει εμπιστοσύνη, έρχεται, όταν θα του πούμε κάτι ξέρει εκ των πραγμάτων ότι είναι ασφαλής, ό,τι πουλάμε είναι ασφαλέστατο για τη δημόσια υγεία. Τηρούμε όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, οπότε δεν συντρέχει και λόγος για να έρθει στο παραδοσιακό κρεοπόλι κάποιος πελάτης και να έχει κάποιους ενδιασμούς. Δεν έχουμε έλλειψη προς το παρόν. Αρνεί, εξυπακούεται ότι δεν μπορούμε να έχουμε και πρόβατο. Είχαμε βέβαια αυτό το τριήμερο που μας πέρασε για κάποιους που μπόρεσαν να προμηθευτούν έστω το λίγο, τα λίγα εμπορεύματα που μπόρεσαν να φέρουν στα καταστήματά τους, αλλά δεν ήταν αρκετά για να μπορούν να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο. Τα Χριστούγεννα, ναι, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και για το γεγονός ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, και κατά δεύτερον θα είναι και για μας ένα κομμάτι που τα ταμεία μας δεν θα έχουμε μείωση τζίρου. Συνεχίζουν οι ελλείψεις σημαντικών φαρμάκων από την ελληνική αγορά. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, στο τέλος Σεπτεμβρίου τα φάρμακα περιορισμένης διαθεσιμότητας ήταν 234, εκ των οποίων 42 νοσοκομιακά και ένα εμβόλιο. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας, κ. Κώστας Ματσιόλης, υπογράμμισε ότι πλέον έχει γίνει μια κατάσταση συνηθισμένη. Χωρίς τέλος είναι η αγωνία και η ταλαιπωρία χιλιάδων ασθενών για να βρουν ένα φάρμακο. Παρά τις προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας, η ελλείψη φαρμάκων λόγω των εξαγωγών που γίνονται σε χώρες του εξωτερικού είναι έντονες. Μάλιστα, για κάποιες περιπτώσεις παθήσεων, οι ελλείψεις είναι πολύ έντονες και οι ενδιαφερόμενοι κάνουν αγώνα για να βρουν το φάρμακο, μεταβαίνοντας από το ένα φαρμακείο στο άλλο. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας, Κώστας Ματσιόλης, υπογράμμισε ότι έχει γίνει πλέον συνήθις κατάσταση, υπογραμμίζοντας πως κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να εξασφαλίσουν την αγωγή για τους ασθενείς, αλλά δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στη φαρμακευτική αγορά. Έχει σε ένα βαθμό φανεί μία μικρή διαφορά από πριν, μετά και τις τελευταίες ανατιμήσεις του Αυγούστου σε μια σειρά φάρμακα τα οποία είχαν χαμηλή τιμή, και όμως η αλλαγή δεν φαίνεται ακόμη. Εμείς λέμε ότι εφόσον το φάρμακο θεωρείται είδος καταναλωτικό και εφόσον διέπεται των εντολών της ελεύθερης οικονομίας, συνεχίζονται οι παράλληλες εξαγωγές. Οι τιμές των φαρμάκων, όσο και να πήραν κάποια αύξηση, είναι χαμηλές, οι παράλληλες εξαγωγές συνεχίζονται, είναι νόμιμες, και αυτό φαίνεται ότι θα δυσκολέψει το ζήτημα της βελτίωσης των ελλείψεων. Αυτή την ώρα υπάρχουν ελλείψεις σε φάρμακα για την παχυσαρκία, φάρμακα αντιβιωτικά, σε κατηγορίες μιλάμε, ινσουλίνες, παυσίπονα, και αυτά είναι τα βασικά. Και μετά μια σειρά επιμέρους άλλες κατηγορίες που έχουν σχέση και με το νευρικό σύστημα και μια σειρά άλλες περιπτώσεις. Για μας σαν φαρμακοποιούς,
Στόχος μας είναι να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών και πραγματικά είμαστε το τελευταίο κομμάτι της υγείας πριν καταλήξει στον πολίτη. Άρα λοιπόν, ερχόμενοι με συνταγές που δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις καλύψουμε, πραγματικά μπαίνει ένα ζήτημα στο ότι είμαστε η διπλανή πόρτα του πολίτη και πρέπει υποχρεωτικά να βρούμε λύση. Δεν μπορεί ο πολίτης που σε εμπιστεύεται να μην μπορεί και τώρα να ελπίζει ότι εσύ θα τον καλύψεις. Άρα λοιπόν, εδώ μπαίνουν ζητήματα μεγάλα. Η πολιτεία έχει υποχρέωση να βρει τους τρόπους τους κατάλληλους για να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό. Η γενικευμένη ακρίβεια και η χαμηλή μισθή δεν επιτρέπουν σε πολλούς καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους από τα εμπορικά καταστήματα. Μπλουζάκια, φανελάκια, παντελόνια, εσώρουχα και παπούτσια είναι αρκετά πιο φθηνά στις λαϊκές αγορές. Και όπως αναφέρουν στη Θεσσαλία τηλεόραση, λαρισαίοι καταναλωτές, ο βασικότερος λόγος που καταφεύγουν εκεί δεν είναι άλλος από τον οικονομικό. Προς τις λαϊκές αγορές στρέφονται όλο και περισσότεροι πολίτες για να ψωνίσουν ρούχα και υποδήματα. Ο κόσμος είναι πολύ στρομωγμένος με αυτά που γίναν τώρα, ανεβάσαν τα πάντα. Είναι καλά τα πράγματα που έχουμε εμείς, αλλά δεν τους συμφέρουν στις τιμές. Άλλο τόσο είναι και οι μανάβηδες. Πουλάει 2,5 και 3 ευρώ τώρα πιπεριές. Πώς να πάρει ο κόσμος, θέλει ντομάτες να πάρει αυτά, τους φεύγουν τα λεφτά για πλάκα. Εδώ σε τι τιμές μπορεί να βρει κανείς ρούχα? Πάντως πιο φθηνά, φαντάζομαι, από την αγορά. Με 10 ευρώ και με 15 πιο ακριβό. Μην φανταστείς πουλάμε 30 και 40 όπως βλέπεις τα μαγαζιά που κάτι ρούχα που δεν φεύγουν και τους σκουπανάν 40 και 50. Αυτές οι φόρμες τώρα εγώ τις πουλάω 10 ευρώ και 15. Παίρνει ο κόσμος. Παίρνει, ναι, από τη στιγμή που είναι τόσο καλές τιμές, παίρνουν. Αυτά είναι. Όταν είναι τιμές 30 και 40 δεν αγγίζονται. Η γενικευμένη ακρίβεια και χαμηλή μισθή δεν επιτρέπουν σε πολλούς καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους από εμπορικά καταστήματα. Έχουμε καλά εμπορεύματα, όπως τα βλέπετε κι εσείς. Πουλάμε μπουτάκια εκεί 10 ευρώ, παπουτσάκια εδώ τέλεια. Έχουμε καλές τιμές. Ο κόσμος έχει χρήματα για να πάρει έστω και με 10 ευρώ παπούτσια? Όχι, όχι. Όταν πληρώνονται και αυτοί και παίρνουν τις συντάξεις και αυτό, κάτι γίνεται. Πολύ λίγα πράγματα, πολύ λίγα. Παρόλα που έχουμε φτηνά πράγματα, ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ. Σε τι τιμές εδώ μπορεί να βρει, βλέπω έχετε παντόφλες. Σχεδόν στις μισές τιμές που έχουν στα μαγαζιά. Και παρόλα αυτό δεν ψωνίζουν. Παρόλα αυτά δεν ψωνίζουν. Ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ. Πάρα πολύ δυσκολεύεται. Μπλουζάκια, φανελάκια, παντελόνια, εσώρουχα και παπούτσια είναι αρκετά πιο φθηνά στις λαϊκές αγορές. Ψωνίζει, αλλά όχι όπως πρέπει. Έχετε, σε τι τιμές μπορεί να βρει εδώ πέρα ο καταναλωτής? Φθηνές. Κανονικές, φθηνές. Πιο φθηνές από την αγορά? Πιο φθηνές, φυσικά. Πιο φθηνές. Παρ' όλα αυτά δεν ψωνίζει ο κόσμος? Δεν ψωνίζει. Δεν ψωνίζει. Έχει και άλλα έξοδα, δεν έχει μόνο τα ρούχα. Λόγω ακρίβειας, δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά. Η Θεσσαλία Τηλεόραση βρέθηκε στη λαϊκή αγορά της Τρίτης στην περιοχή του σταθμού και μίλησε με εμπόρους και καταναλωτές. Καλύτερες εδώ οι τιμές? Συνήθως ναι. Γι' αυτό ερχόμαστε στη λαϊκή και βρίσκουμε και φρέσκα πράγματα. Έρχομαι και εδώ για να ψωνίζω για ρούχα. Γιατί έχει καλύτερες τιμές? Και καλή ποιότητα. Οπότε μπορώ να συνδυάσω και τα δύο. Τον Βόλο επισκέπτεται αύριο ο Ευρωβουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νικόλας Φαραντούρης. Ο κύριος Φαραντούρης θα πραγματοποιήσει ομιλία όπου θα παρουσιάσει το σχέδιό του για την ενότητα του χώρου, τους άξονες για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και την επόμενη μέρα για την χώρα. Τη Μαγνησία και τον Βόλο θα επισκεφθεί αύριο το βράδυ ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος πρόεδρος Νίκος Φαραντούρης. Ο υποψήφιος πρόεδρος θα επισκεφθεί ολόκληρη τη Θεσσαλία, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς και συλλόγους. Πρώτος σταθμός της περιοδίας του θα είναι η Καρδίτσα, θα ακολουθήσουν τα Τρίκαλα, ενώ αύριο το βράδυ θα βρεθεί στο Βόλο. Η περιοδία του στη Θεσσαλία θα κλείσει την Πέμπτη από τη Λάρισα. Ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ στη Μαγνησία, Γιάννης Κυπουρός, μίλησε για την επίσκεψη του κυρίου Φαραντούρη, καθώς και για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα αύριο Τετάρτη θα είναι εδώ πέρα ο Νίκος Φαραντούρης, ο οποίος θα μιλήσει στα μέλη, στους φίλους, και θα αναπτύξει την δική του λογική και στρατηγική πως βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ και έτσι προχωράμε. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος προφανώς δεν αντιλαμβάνεται ποιο είναι το διακύδευμα,
και έχει ένα δικό του, θα το έλεγα, σενάριο, μια δική του σκέψη. Εμείς θέλουμε να βαδίσουμε όλοι μαζί. Καλό και από το βήμα σας και από το κανάλι σας τα μέλη να συμμετέχουν μαζικά στην διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων και μετέπειτα στο συνέδριο και στην διαδικασία εκλογής Προέδρου. Σήμερα 29 του μήνα, αύριο 30 και 31 συνεδριάζουν οι οργανώσεις μελών, όπου στις γενικές τους συνελεύσεις θα υπάρχουν οι υποψήφοι για τις εκλογές που θα γίνουν, όπως προείπαμε, στις 3 του μήνα, οι υποψήφοι αντιπρόσωποι, και θα εκλεγούν και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών. Καλό λοιπόν και από το κανάλι σας τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχουν στις συνελεύσεις των οργανώσεων. Για αύριο Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με πιθανότητα τοπικών βροχών σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο ισχυρή 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς με εξαίρεση στο βόρειο και κεντρικό Ιόνιο που θα πνέουν από βόρειες και ανατολικές διευθύνσεις αντίστοιχα με σχεδόν μέτριες εντάσεις 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από τις μεσημβρινές ώρες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στις Σποράδες πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες τώρα στις κυριότερες πόλεις κεντρικής Ελλάδος αναμένεται να κυμανθούν ως εξής. Στη Λάρισα από 8 έως και 24 βαθμούς Κελσίου, στον Βόλο από 8 έως 23, στα Τρίκαλα από 7 έως 22, στην Καρδίτσα από 8 έως 23, στην Κατερίνη από 7 έως 22 και τέλος στη Λαμία από 8 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Και με αυτόν τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το Δελτίο Ειδήσεων από τη Θεσσαλία Τηλεόραση. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Ευχές για μια όμορφη συνέχεια.